Στον Βόλο βρέθηκε για μικρό χρονικό διάστημα ο καταξιωμένο Έλληνα και διεθνού φήμη οικαστικό Αστέρη Γκέκα με σκοπό να περάσει τι διακοπέ των Χριστουγέννων. Η TRT βρέθηκε στο ατελιέ του στην Οδοβλαχάβα 57 και συνομίλησε μαζί του για τι οικαστικέ του εκθέσει που εξελίσσονται αυτό το διάστημα στο Βερολίνο και στο Γιόρκ τη Αγγλίας. Οι δύο εκθέσει αυτέ έχουν ένα χαρακτηριστικό που ονομάζονται προσωπική μυθολογία. Στην προσωπική μυθολογία σαν τίτλος αναφέρονται το, 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 το τοπίο του μύθου, δηλαδή ο ελληνικός χώρος και θέματα τα οποία αφοράν όχι την αρχαία μόνο μυθολογία, γύρω-γύρω από την αισθηματική μας ιστορία. Μέσα στο ατελείο του Αστέρι Γκέκα μπορεί να βρει κανείς πληθώρα σημαντικών έργων, τα οποία ο οικαστικός φιλοτέχνησε αναπεριόδους της ζωή του. Είναι όλα παιδιά του, όπως τόνισε ο ίδιος. Δύο έργα όμως ξεχωρίζουν για την τοπική τους ιστορία. Ένα είναι η αργό που έχει σχέση με την πόλη μας, η οποία είναι η πιο ωραία πόλη της πατρίδας μας, στην οποία ζω εδώ τα τελευταία 27 χρόνια, η οποία ταξιδεύει με τον πολιτισμό σε αυτό το σημείο. Έχω και ένα άλλο που είναι πολύ σπάνιο και σπάνιο είναι από αυτά που το οποίο δεν ενδιαφέρει σαν και καλά τους φίλους της τέχνης. Είναι ο ραβίνος της Ισραηλικής κοινότητα του Βόλου, ο Μωυσής Πέσαχ. Ο τιμημένος αυτός ιερωμένος των Ισραηλιτών. Ε, έχει το μετάλλιο, δύο μεγάλα μετάλλια της ελληνικής δημοκρατίας και την τιμή από το κράτος το Ισραήλ να είναι το σώμα του στο όρο των ελαιών. Αυτό είναι μια ζωντανή, ε, δηλαδή αυτή είναι και η προσωπική μου μυθολογία, δηλαδή μιλώ για τον τόπο μου. Και εδώ που ζω και έχω αγαπήσει και έχω εργαστεί και επικοινωνώ με την, τους της πόλης αυτής της πανέμορφης, δεν θα έπρεπε να πω κάτι που είναι πολύ σπάνιο. Γιατί είναι όντω σπάνιο αυτό το θέμα. Υπηρετή τη τέχνη και ακίνητο οικαστικό απευθύνεται στο φιλότεχνο βολιώτικο κοινό, λέγοντα ότι σύντομα θα είναι σε θέση να ανακοινώσει την επερχόμενη έκθεσή του στον Βόλο. Θα γίνει όμω και στο Βόλο κάτι το οποίο θα ανακοινώσει, θα το πούμε τέλη του Φεβρουαρίου, γιατί πάντοτε ενημερώνω του βολιώτες. Για τα βήματά μου. Έργα του διάσημου οικαστικού Αστέρι Γκέκα έχουν φιλοξενηθεί σε διάφορους χώρους τέχνης και πολιτισμού, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Διατηρία τελειέ στο Βόλο αλλά και στο Παρίσι, τα οποία έχουν πάντα ανοιχτές τις πόρτες τους για το φιλότεχνο κοινό.